Με αφοσίωση και πίστη στις θετικέ επιστήμες, ο Φώτης Καφάτος κατάφερε να διαγράψει μια μεγάλη ακαδημαϊκή διαδρομή και να αφήσει πίσω του ένα σπουδαίο επιστημονικό έργο. Η είδηση του θανάτου του προκαλεί θλίψη στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα που δεν σταμάτησε ποτέ να υποκλίνεται στο μεγαλείο του ανήσυχου πνεύματός του με καθοριστική συμβολή στην πορεία της σύγχρονης βιολογίας. Έχασα σήμερα τον καλύτερο μου φίλο και νομίζω ότι ο τόπος έχασε ένα από τους σημαντικότερους του σημαντικότερου του ανθρώπου. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο στις 16 Απριλίου του 1940. Πριν καλά-καλά συμπληρώσει τα 14 του χρόνια, ήξερε πω το μόνο που ήθελε να κάνει είναι να υπηρετήσει τη βιολογία. Επειδή τον έλκυε το γήιν, όπως έχει πει ο επίσης γνωστός και διεκεκριμένος αδελφός του Μινάς, που είναι αστροφυσικός. Σπούδασε ζωολογία στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ και βιολογία στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρτ, το όπου το 1962 έλαβε το διδακτορικό του. Σε ηλικία μόλις 29 ετών, ο Φώτης Καφάτος έγινε μόνιμος καθηγητής, ο νεότερος που υπήρξε ποτέ στο θρηλυκό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στον ο, πιο σημαντικό Έλληνα επιστήμονα των πολλών τελευταίων δεκαετιών ο, και ένα, μια μοναδική ψυχή, το πιο δυνατό άνθρωπο που γνώρισα στη ζωή μου. Στο Χάρβαρ την ελίτ των πανεπιστημίων του κόσμου δίδαξε ως το 1994 και ταυτόχρονος προχώρησε με διορατικότητα και καινοτομία το επιστημονικό του έργο. Δίδαξε βιολογία στα πανεπιστήμια Αθηνών και Κρήτης. Ήταν εκ των πρωτεργατών στη δημιουργία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και ο Ιδρυτής το 1982 του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας. Παρέμεινε πρόεδρος του Ινστιτούτου μέχρι το 1994 και έπειτα ανέλαβε τη Γενική Διεύθυνση του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας. Αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας. Το ερευνητικό του έργο «Πολυσχηδές» πρωτοστάτησε στην επαναστατική εποχή της Μοριακής Βιολογίας όταν οι ερευνητές ανέπτυσαν τις τεχνολογίες του ανασυνδυασμένου DNA ενώ στη συνέχεια έστρεψε το ενδιαφέρον του στη μελέτη της ελ η διαδρομή του γεμάτη με επιστημονικές κατακτήσεις και διακρίσεις ανήκε στις πλέον έγκριτες Διεθνείς Επιτροπές Επιστημονικών Κέντρων και Οργανισμών. Τιμήθηκε με πολύ άριθμες διακρίσεις, υπήρξε μέλος πολλών ευρωπαϊκών και αμερικανικών ακαδημαϊκών κοινοτήτων. Κατέκτησε τον κόσμο, αλλά πάντα επέστρεφε στην Κρήτη για να πάρει δύναμη. Που εμπνεόταν από αυτόν τον τόπο, από την Κρήτη, ένα αητό τη Κρήτη που ερχόταν και πάταγε γερά στη μεγάλη αυτή λαϊκή παράδοση και έπαιρνε φόρα να κατακτήσει τον κόσμο. Όσοι τον γνώρισαν λένε πως παρέμεινε πάντα ένας γνήσιος κριτικός. Θυμόταν με αγάπη τα παιδικά του χρόνια στη φορτέτσα, έπαιρνε ανάσες τα καλοκαίρια στη Σούγια. Για τη βαθιά οικονομική ύφεση ο ίδιος έδινε την απάντηση κλειδί. Επένδυση στην έρευνα και την παιδεία. Αυτή είναι η διέξοδος της Ευρώπης από την κρίση.